καταστάσεις μέσα στα αμαξοστάσια, τα οποία ήταν να κινούνται στην Αθήνα και να κάνουν περιήγηση στους τουρίστες. Τρία, έχουν να γίνουν προσλήψεις προσωπικού από το 2007 και στη συντριπτική τους πλειοψηφία οι εργαζόμενοι, το 90% είναι πάνω από 51-55 ετών. Τέσσερα, η συντριπτική πλειοψηφία των λεωφορείων και των τρόλεϊ που κυκλοφορούν σήμερα είναι πάνω από 27 έτη. Πάμε λοιπόν στον καλεσμένο να σας τα πει. Τα είπατε όλα, τι να πω εγώ. Εγώ έχω να πω, μην πυροβολείτε άλλο τους εργαζόμενους των αστικών συγκοινωνιών και ειδικότερα τους οδηγούς. Αυτό το οποίο συμβαίνει αυτή τη στιγμή, σύμφωνα με τους λοιμοξιολόγους και τις επιτροπές του ΕΟΔΗ, είναι ότι πρέπει οι εργαζόμενοι στις αστικές συγκοινωνίες να μετακινούν το 50% των επιβατών με τον ίδιο ακριβώς στόλο. Εάν κάποιος μπορέσει να το καταφέρει αυτό, εμείς οι εργαζόμενοι σηκώνουμε τα χέρια ψηλά. Αυτό το οποίο χρειάζονται. Είναι προφανές ότι η διοίκηση του ΟΑΣΑ δεν έκανε σωστά τη δουλειά της. Δεν προέβλεψε να αυξηθούν τα δρομολόγια, ιδιαίτερα σε σημεία όπως αυτά που ήταν χθες. Στην παραλιακή. Από το ελληνικό και προς τα κάτω. Αυτό το οποίο έγινε την Κυριακή που μας πέρασε, που βρισκόμαστε μέσα σε αυτό των μέτρων της κυβέρνησης, ήταν το εξής. Δεν μπορούσε ο επιβάτης να μετακινηθεί από νομό σε νομό, δηλαδή δεν μπορούσε να πάει ούτε στην Κόρινθο ούτε στη Φθιώτιδα, και έπεσαν όλοι οι επιβάτες στην Αττική σε δύο σημεία. Από το νομισματοκοπείο προς τη Λούτσα και από τη μεριά του ελληνικού προς την παραλία Σαρονίδα, Σούνιο, Λαγονίση κτλ. Εκείνο το οποίο εμείς είχαμε ζητήσει είναι σε δύο τερματικούς σταθμούς, όπως είναι το ελληνικό και το νομισματοκοπείο, να υπήρχαν λεωφορεία τα οποία θα ήταν ενισχυτικά, ώστε όταν υπήρχε ο περισσότερος κόσμος που θα κατέβαινε από τους σειρμούς του μετρό, να έμπαινε δεύτερο λεωφορείο και τρίτο λεωφορείο στη γραμμή, προκειμένου να εξυπηρετούσε όλο αυτόν τον κόσμο και να κρατούσαμε, να διατηρούσαμε τα μέτρα. Συγγνώμη, τα οποία ήταν εφικτά και αυτά τα οποία έχει δοθεί από το Υπουργείο Υγείας. Εσείς λέτε, κύριε Ραυτόπουλε, ότι το ζητήσατε. Η διοίκηση του ΟΑΣΑ τι σας απάντησε? Γιατί δεν θέλει και πάρα πολύ μυαλό για να το σκεφτεί κάπως, όπως εσείς πολύ σωστά το σκεφτήκατε. Αυτό το οποίο σκεφτήκαμε εμείς οι εργαζόμενοι για λογαριασμό των διοικήσεων δεν εφαρμόστηκε από την μεριά των διοικήσεων. Δεν σας απαντήσατε. Με τη δικαιολογία ότι δεν υπάρχουν οχήματα διαθέσιμα, ας πούμε, πρόεδρε. Όχι, λεωφορεία διαθέσιμα υπήρχαν. Ναι, και οι οδηγοί μας αυτό το οποίο κάνουν είναι να δουλεύουν 400 με 500 ρεπό ημερεσίως, προκειμένου να βγουν το πρόγραμμα το οποίο ορίζει ο ΟΑΣΑ. Εκείνο το οποίο ζητάμε, απαιτούμε, αν θέλετε, άμεσα, γιατί μιας και χθες ο κύριος Πρωθυπουργός εξήγηλε μέτρα 24 δισεκατομμυρίων ευρώ, εκείνο το οποίο δεν ακούσαμε εμείς είναι να ούτε μία κουβέντα για τις αστικές συγκοινωνίες. Εξειδίκευση θα την περιμένουμε να δούμε. Αλλά εκείνο το οποίο ζητάμε άμεσα, μιας και στηρίζουμε, όπως λέει η κυβέρνηση, στηρίζει και τις δημόσιες συγκοινωνίες, άμεσα προσλήψεις σε προσωπικό κίνησης και τεχνικό προσωπικό. Να ρωτήσω κάτι και άλλο. Επιτέλους αυτά τα οποία ακούμε εδώ και 10 χρόνια να γίνουν πράξη, να μπουν νέα λεωφορεία, να υπάρθουν. Επειδή, κύριε Ραυτόπουλε, έρχεται Σαββατοκύριακο. Μάλιστα. Και είναι προφανές ότι οι Αθηναίοι θα κάνουν το ίδιο. Θα ξαναπάνε στις παραλίες. Υπάρχει πιθανότητα να μεριμνήσει ο ΟΑΣΑ, διαφορά, να μην ξαναδούμε τα ίδια πολύ αρνητικές εικόνες? Νομίζω. Από τις διευκρινήσεις τις οποίες έχουμε και τις εξηγήσεις, οι οποίες έχουμε πάρει τόσο από τη διοίκηση του ΟΑΣΑ αλλά όσο και από τη διοίκηση της ΟΣΥ, ήδη αυτή τη στιγμή αυτό το πλάνο, όχι στα σχέδια, υπάρχει για να γίνει. Εκείνο το οποίο όμως μας ευνοεί, γιατί όπως ακούμε και τους μετεωρολόγους, είναι η πτώση θερμοκρασίας από σήμερα το μεσημέρι. Εντάξει, και μετά. Και το δεύτερο σημαντικότερο είναι ότι πλέον δεν υπάρχει περιορισμό, δεν υπάρχει περιορισμός στις μετακινήσεις. Δηλαδή μπορούν να πάνε και στους άλλους νομούς ο κόσμος που θα μετακινηθεί. Εκείνο το οποίο, ξαναλέω, ζητάμε άμεσα από τα 24 μέτρα στήριξη. Καλά κάνουν και στηρίζουν τη βαριά βιομηχανία που είναι ο τουρισμός. Καλά κάνουν και στηρίζουν την υγεία που είναι ό,τι πολυτιμότερο αγαθό έχουμε. Αλλά επιτέλους θα πρέπει να στηρίξουν όχι με λόγια πλέον αλλά με πράξεις τις δημόσιες αστικές συγκοινωνίες. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, πρόεδρε. Τόσο της Αττικής όσο και της Θεσσαλονίκης. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλά.